Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας στην Κρήτη. Με το πηγενέλα, όχι μόνο γιατρών, αλλά διοικητών και υποδιοικητών, υπό το βάρος των δραματικών ελλείψεων, να έχει καταστεί μια πραγματικότητα καθημερινή, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις δομές υγείας στο νησί. Με επιστολή του στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, ο υπηρεσιακός διοικητής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Χαράλαμπος Λιδάκης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από λίγες μόλις ημέρες, μετά την παύση από τον ίδιο τον Υπουργό της προηγούμενης διοίκησης, υπέβαλε την παραίτησή του. Όπως περιγράφει στην επιστολή του, παρετείται, δεν δίνει το όνομα κανενός συναδέλφου του γιατρού για μετακίνηση στο Ρέθυμνο, θέτει ο ίδιος τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία, εκφράζοντας τη διαφωνία σε αυτές τις μετακινήσεις, οι οποίες σημειωτέων είναι μια πραγματικότητα στο νοσοκομείο εδώ και μήνες. Οι συνεχιζόμενες μετακινήσεις ιατρών παθολόγων από το νοσοκομείο μας σε άλλα νοσοκομεία δημιουργούν επιπλέον αποσταθεροποιητικές αιστείες στην ήδη επιβαρημένη συγκυριακή κρισιμότητα που βρίσκεται το νοσοκομείο μας. Κατόπιν των ανωτέρων, σας παραθέτω την παραίτησή μου από την θέση του Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας και εκτελούντος χρέη διοικητή του νοσοκομείου. Σε απόλυτα αυστηρό τόνο ήρθε η απάντηση του Υπουργού, που λίγα 24 ώρα μετά την παρουσία του στην Κρήτη ξεκαθαρίζει πως οι προωθούμενες λύσεις έχουν ανακοινωθεί, έχουν περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα και πως κανείς και τίποτα δεν θα σταματήσει με πράξεις ή παραλήψεις την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Για το Υπουργείο Υγείας προτεραιότητα έχει η υγεία των πολιτών του Ηρακλείου και της Κρήτης. Το Υπουργείο Υγείας δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο του νόμου προκειμένου όλοι να εκτελούν τα νόμιμα καθήκοντά τους. Την προσωρινή άσκηση καθηκόντων διοίκησης αναλαμβάνει ο Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα Ευθύμιος Καρακώστας. Ναι, από 1η Νοέμβρη θα πάνε οι ιδιώτες αναισιολόγοι στο Βενιζέλιο. Θέλουμε μόνιμες λύσεις, θέλουμε δράσεις και θέλουμε να δούμε ποιο είναι η επόμενη μέρα. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι για το αύριο της υγείας. Και χωρίς να φτάνουν όλα αυτά, σχεδόν επιβεβαιώθηκε η είδηση, που εδώ και 2 μέρες κυκλοφορεί ευρέως, ότι η παραίτηση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει γίνει δεκτή, υπέβαλε την περασμένη Τρίτη και ο υποειδικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Δημήτρης Αγαπίου. Υπό αυτό το βάρος, η κατάσταση στην υγεία θυμίζει ορολογιακή βόμβα, με επίκεντρο ένα πρωτοφανές πηγενέλα που αφήνει σε δεύτερο επίπεδο τον κύριο στόχο, που δεν είναι άλλος από την υγεία των πολιτών. Και ενώ οι εξελίξεις στα διοικητικά μαρτυρούν το απόλυτο αλαλούμ, στην Κρήτη έσκασε χθες σαν βόμβα η είδηση ότι ο άτυχος εργαζόμενος που χτυπήθηκε από ρεύμα και τραυματίστηκε πέφτοντας στο κενό, χρειάστηκε να διακομιστεί σε ΜΕΘ στο Θριάσιο νοσοκομείο, αφού σε κανένα από τα νοσοκομεία της Κρήτης δεν υπήρχε διαθέσιμο ούτε ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας. Είναι με ανοιχτές πληγές λόγω της ηλεκτροπληξίας, είναι λόγω των κρανοεγκεφαλικών καταγμάτων πολύ σοβαρά, σε κατάσταση γενικότερη, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια μέθα να τον καλύψει. Είναι λυπηρή αυτή η κατάσταση. Όπως έγινε γνωστό, από τον περασμένο Μάιο έχει αποφασιστεί η συντήρηση και απολύμανση των ΜΕΘ του Παγνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες στη μία ΜΕΘ ολοκληρώνονται στις 2 Νοεμβρίου, ενώ στις 6 ξεκινούν οι εργασίες στη δεύτερη, που θα ολοκληρωθούν στις 16 Νοέμβρη, με στόχο την ασφάλεια των ασθενών. Έπρεπε να γίνει. Τώρα για το περιστατικό το οποίο μεταφέρθηκε, πήγε σε ειδικό κέντρο στο Θριάσιο. Πρέπει να γίνει όμως και η απολύμανση. Δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε αυτή. Οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν επαρκή κρεβάτια εντατικής στο νησί, που όταν γίνονται συντηρήσεις κρεβατιών εντατικής να υπάρχουν και βεβαίως κρεβάτια για να μπορούν να καλυφθούν οι σοβαρές ανάγκες. Με τις συνθήκες να μαρτυρούν μια πρωτοφανή κατάσταση αποδιοργάνωσης, η πίεση στο ΕΣΥ δείχνει να μην έχει προηγούμενο. Με γιατρούς και εργαζόμενους να ζητούν άμεσα οριστικές και σταθερές λύσεις, χωρίς ωστόσο, όπως δηλώνουν αυτοί τουλάχιστον την ώρα, να πρέπει οι ασθενείς να νιώθουν ανασφάλεια.